Ονομάζομαι Κατερίνα Ποσειδών. Εργάζομαι ήδη από πέρυσι στην κεντρική ομάδα της Voltalia και συγκεκριμένα ασχολούμαι με την στρατηγική της εταιρείας στην Ευρώπη. Αλλά η έδρα μου είναι εδώ στην Αθήνα. Πριν ενταχθώ στην ομάδα της Voltalia, εργαζόμουν στο Λονδίνο για κάποια χρόνια ως αναλύτρια στην εταιρεία Bloomberg New Energy Finance. Για όσους δεν γνωρίζουν την εταιρεία μας, εν συντομία θα πω πως η Voltalia είναι μια γαλλική εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο αξιών του Παρισιού, η αξία της οποίας ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια. Έχει παρουσία σε συνολικά 21 χώρες παγκοσμίως, στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, όπου έχει εγκατασταθεί ήδη από το 2007. Σήμερα η Voltalia Ελλάδος έχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής. Διαθέτει 2,8 GW έργα σε ανάπτυξη, με άλλα 23 MW έργα κατασκευασμένα και σε λειτουργία και συντηρεί 85 MW μαζί με 350 MW storage σε ανάπτυξη στην Ελλάδα. Συνολικά, παγκοσμίως, ο Όμιλος έχει κατασκευάσει 1,7 GW έργα, ενώ έχει αναλάβει τη διαχείριση σχεδόν 2,5 GW. Το χαρτοφυλακιό μας αυξάνεται συνεχώς, ιδίως στα φωτοβολταϊκά, αλλά όχι μόνο, καθώς δραστηριοποιείται σε όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδώ και κάποια χρόνια, η Voltalia έχει εισέλθει δυναμικά και στο χώρο της αποθήκευσης, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει στην Αγγλία την κατασκευή του πρώτου standalone battery project, 32 MW. Οπότε, σήμερα, εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία μας από την αγγλική αγορά, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε και μοιραστούμε μαζί σας τις παρατηρήσεις και σκέψεις μας για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η αγορά της αποθήκευσης ενέργειας και στην Ελλάδα. Οπότε, από πλευράς μου, θα παρουσιάσω μία σύντομη περίληψη για το ξεκίνημα και εξέλιξη της αγοράς αυτής στην Αγγλία, ενώ ο συνάδελφός μου, ο Λεωνίδας Κικαρέας, θα τοποθετηθεί πάνω στο πιο εμπορικό κομμάτι. Ούψ, συγγνώμη. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε εδώ στο γράφημα, το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τη Γερμανία ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ανέπτυξαν μεγάλη αποθηκευτική χωρητικότητα. Το 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο εγκατέστησε 250 MW χωρητικότητα αποθήκευσης και μέχρι σήμερα έχει φτάσει σε σχεδόν 1,5 GW συνολικά, ενώ βρίσκονται υποκατασκευή άλλα 400 MW. Παρατηρούμε ότι το ενδιαφέρον από επενδυτές αυξάνεται συνεχώς. Βλέπουμε ότι ο διαχειριστής του δικτύου έχει λάβει αιτήσεις για 13 GW αποθήκευσης μέχρι σήμερα. Πώς φτάσαμε εκεί, όμως? Ίσως το πιο σημαντικό συμπέρασμα από τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η αγορά της αποθήκευσης στην Αγγλία είναι ο κεντρικός ρόλος που έχει δοθεί στις τεχνολογίες υποστήριξης του συστήματος. Με άλλα λόγια, οι μπαταρίες υποστηρίχθηκαν επειδή το ενεργειακό σύστημα χρειάστηκε και χρειάζεται λύσεις για ευελιξία. Σχεδόν παράλληλα στην Αγγλία είδαμε μία ταχεία και απότομη κατάργηση της ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα και μία γρήγορη αύξηση στις εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως βλέπουμε εδώ, το 2015, σχεδόν 15% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προήρθε από μεταβλητές, δηλαδή variable, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αξίζει να σημειωθεί ότι 10 χρόνια πριν, δηλαδή το 2005, ήταν μόλις 1%, ενώ τώρα έχει περάσει 30%. Οπότε, οι ανάγκες για low-carbon τεχνολογίες που παρέχουν ευελιξία στο διαχειριστή του συστήματος είναι σαφώς αρκετά μεγάλες, αν λάβουμε υπόψη ότι οι περιπτώσεις διασυνδέσεων του νησιού είναι και περιορισμένες. Έτσι, είδαμε τον διαχειριστή του συστήματος, το γνωστό National Grid, να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες και να προσφέρει κίνητρα στις μπαταρίες. Τα κίνητρα αυτά, για πρώτη φορά,
χρονοδοτήσαν τις μπαταρίες με σχετικά μακροπρόθεσμες συμβάσεις, οι οποίες οι μπαταρίες είχαν την δυνατότητα να ανταποκριθούν γρήγορα στα καλέσματα του διαχειριστή. Για παράδειγμα, στην αγορά της Αγγλίας το εργαλείο Enhanced Frequency Response μαζί με το Capacity Mechanism ήταν και είναι δύο αγορές οι οποίες δίνουν στους παραγωγούς κάποια βεβαιότητα όσον αφορά τα αναμενόμενα έσοδά τους. Με άλλα λόγια, αυτά τα εργαλεία δημιούργησαν μία προβλεψιμότητα που αποτέλεσαν γενικά κίνητρο για επενδύσεις σε battery projects και δημιούργησαν ένα περιβάλλον το οποίο βοήθησε αισθητά το ξεκίνημα της αγοράς. Παράλληλα, αλλαγές στο ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο από το 2018 ήταν επίσης πολύ σημαντικές για να ξεκλειδώσει η αγορά στην Αγγλία. Στην αρχή, κάποια θέματα με αδειοδότηση και χρεώσεις δικτύου δεν ήταν ξεκάθαρα, οπότε μία ουσιαστική σημασίας ρυθμιστική απλούστευση ελαχιστοποίησε τα εμπόδια για καινούριους παίκτες να μπουν στην αγορά. Λόγω αυτού του περιβάλλοντος, βλέπουμε πλέον την αγορά στην Αγγλία να έχει οριμάσει. Και πλέον οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις δεν είναι η κύρια πηγή εσόδων για battery storage projects. Σήμερα βλέπουμε το National Grid να στρέφεται προς προϊόντα συντομότερης διάρκειας και έχουμε δει ότι η αγορά ανταποκρίνεται σε αυτή την αλλαγή. Ο διαχειριστής παραμένει αρκετά ευέλικτος με τα προϊόντα που προσφέρει. Κάτι που προφανώς βελτιώνει και την λειτουργία του συστήματος, αλλά και δίνει περισσότερες ευκαιρίες στους χειριστές των battery storage να βελτιωστοποιήσουν τα stack revenues και ως εκ τούτου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Ένα παράδειγμα είναι το εργαλείο Dynamic Containment, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από ένα χρόνο και είναι ένα από τα προϊόντα πολύ υψηλής συχνότητας ανταπόκρισης. Αυτό μας δείχνει ότι η αγγλική αγορά έχει περάσει σε μια δεύτερη φάση, όπου οι περισσότερες ευκαιρίες είναι για arbitrage, με μεγαλύτερο σχετικά ρίσκο και λιγότερα εγγυημένα έσοδα για τη διάρκεια του έργου. Για επενδυτές όπου είχαν συνηθίσει μακροπρόθεσμες συμβάσεις για bankability, ιδιαίτερα για όσους έρχονται από το χώρο των ΑΠΕ και δεν έχουν εμπειρία από dispatchable assets, είναι κατανοητό ότι αυτό το μοντέλο των standalone μπαταριών μπορεί να δυσκολεύει κάποιους παραγωγούς της αγοράς. Όσο λοιπόν αφορά τις μπαταρίες, μπορεί πλέον να μην έχουν μία σταθερή πηγή εσόδων, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας πηγαίνουν μόνο προς μία κατεύθυνση όπου τα επίπεδα μεταβλητότητας, δηλαδή volatility, είναι και πιθανόν να είναι ακόμα πιο υψηλά. Και μην ξεχνάμε ότι οι μπαταρίες δεν παράγουν ενέργεια, τα κέρδη τους είναι ως εκ τούτου βασισμένα στα λεγόμενα price spreads, τα οποία ορίζονται από την τιμή αγοράς ενέργειας και την τιμή πώλησης ενέργειας. Όπως λογικά έχετε διαβάσει στις ειδήσεις, έχουμε δει εδώ και δύο μήνες στην Αγγλία και όχι μόνο βέβαια, διάφορα ρεκόρ να σπάνε το ένα μετά το άλλο. Για παράδειγμα, στις 15 Σεπτεμβρίου, οριές τιμές στην χοντροπορική αγορά στην Αγγλία κατά την βραδινή αιχμή έφτασαν πιο ψηλά από 2.000 λίρες ανά μεγαβατόρα. Είναι προφανές ότι σε μια ηλεκτρική αγορά όπου αλλάζει, οι μπαταρίες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε θεωρούμε ότι το outlook για battery storage είναι πολύ θετικό. Θα ήθελα να κλείσω το δικό μου κομμάτι λέγοντας ότι όσον αφορά την Ελλάδα, ευέλικτα ενεργειακά προϊόντα και η εφαρμογή μιας διορατικής και αποτελεσματικά εφαρμοσμένα ενεργειακής πολιτικής θα επιτρέψει στην τεχνολογία των μπαταριών να επωφεληθεί από τους ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους της χώρας μας. Περνάω τώρα στον Λεωνίδα. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θέλω μια παράκληση το χρόνο να συντομεύσουμε, έτσι ώστε να είμαστε εντός του προγράμματος. Έγινε. Καλησπέρα και από εμένα, αγαπητέ κύριε Παναγούλη, εκλεκτοί συνομιλητές. Εγώ προσφάτως έτσι εντάχθηκα στην ομάδα της Volta Ελλάδος τον προηγούμενο μήνα.
και γενικότερα στην Ελλάδα. Προαυτού τα τελευταία 9 χρόνια ήμουνα στο εξωτερικό, τόσο στην Αγγλία, στην Ευρώπη, αλλά και στη Λατινική Αμερική. Και υπηρετώ τη Voltalia στο μέρος ως IPP Director και Grid & Storage Director. Εγώ θα μιλήσω λίγο πιο εμπορικά και πιο συγκεκριμένα, καθώς οι αγαπητοί συνομιλητές πριν έκαναν mention την απότομη πτώση στο κόστος των μπαταριών, που είναι ένα από τα πολύ βασικά ζητήματα. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα βλέπουμε ότι από το 2010 ως και το 2018 προέκυψε μια κάθετη πτώση στις τιμές, καθώς από το 2018 έως και το 2040 θα δούμε εξίσου σημαντική πτώση. Ποιος είναι ο βασικός όμως και ο καθοριστικός παράγοντας στην πρόβλεψη αυτής της μεταβολής της τιμής? Είναι η τιμή και ο όγκος. Παρατηρείται ότι σύμφωνα με την Bloomberg, ανά κάθε διπλασιασμό του αθροιστικού όγκου, πιο όγκου, του capacity, παρατηρείται μια μεγάλη πτώση στο 18%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ως το 2024 θα δούμε μια πτώση στην τιμή των μπαταριών στις 67,5 λίρες ανά κιλοβατόρα, ως το 2024. Ως το 2030 θα δούμε να πέφτει στις 42,5 λίρες και ως το 2035 στις 33 λίρες ανά κιλοβατόρα. Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, αυτό σημαίνει ότι την επόμενη δεκαετία θα δούμε να πέφτει πάνω από το μισό. Okay, αυτά τα νούμερα ωραία φαίνονται και εντυπωσιακά θα έλεγα, αλλά να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό πιο πολύ για τους επενδυτές και τους κατασκευαστές. Αν πάρουμε έτσι ένα τυπικό παράδειγμα ενός case study, ενός έργου στην Αγγλία, όπου κατασκευάστηκε εν έτη 2020. Μιλάμε για παράδειγμα 30 μεγαβατόρες, μία ώρα export δηλαδή. Περίπου το κόστος κατασκευής του συγκεκριμένου έργου, εξαιρώντας το κόστος του grid, ήταν περίπου στα 11 εκατομμύρια λίρες, ας πούμε 10.900.000 λίρες. Από αυτό το συνολικό κόστος, το επιμέρους κόστος προμήθειας των μπαταριών και των περιφερειακών, του περιφερειακού εξοπλισμού του, το βλέπουμε ότι ήταν κάπου στα 4,5 εκατομμύρια λίρες. Αυτό σημαίνει ότι η αναλογία του ποσοστού ανάμεσα στο κόστος της προμήθειας των μπαταριών και του συνολικού κόστους του έργου ήταν κάπου στο 41%. Μια πολύ σημαντική σημείωση είναι η εξής. Εδώ μιλάμε για ένα έργο όπου έχει μία ώρα export, δηλαδή όσα μεγαβάτ έχουμε, τόσες μεγαβατόρες ενέργεια έχουμε. Παρατηρείται εν τη ρήμη του αναμενόμενου θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα, βλέπουμε πολλούς επενδυτές και εταιρείες να προβαίνουν σε αιτήσεις των 2 ωρών, export ακόμα και 4 ώρες. Είμαστε σε μια διαδικασία που ψαχνόμαστε σαν χώρα και πιο πριν. Αυτό τι σημαίνει? Παραμένουν τα μεγαβάτ ίδια, οι μεγαβατόρες διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται, άρα αυτό το ποσοστό, το 41%, εκτοξεύεται αν και εφόσον επιβεβαιωθεί το θεσμικό πλαίσιο ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο των 2 ώρων export ή και παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, στα νούμερα τα οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι το 2025 αυτό το 41% θα πέσει στο 31% και ως το 2030 αναμένουμε ότι θα πάει στο 22%. Αυτό είναι αρκετό, έχουμε αρκετό food for thought εδώ πέρα για τους επενδυτές και τους κατασκευαστές. Ένα πιο πριν. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τι σημαίνει τώρα αυτό όμως για την Αγγλία? Παρατηρούμε ότι ως και το 2018 είχαμε έτσι ένα μέτριο αριθμό των 9 GW ή αν θέλετε 17 GW installed capacity παγκοσμίως και προβλέπεται ότι ως το 2040 θα φτάσουμε σε πάνω από 1000 GW, δηλαδή κοντά στις 2850 GW. Βλέπουμε μια εκθετική αύξηση σε όλο αυτό και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει οδηγός σε αυτό, όντας μέσα στις 3 μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης μαζί με την Γερμανία και την Γαλλία.
Και να πω εδώ ότι είναι ξεκάθαρο και από ό,τι βλέπουμε και στο διάγραμμά μας ότι η Αγγλία θα παραμείνει να έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά, όντας φέτος ή και του χρόνου, αν θέλετε, η Αγγλία, η δύναμη Αγγλία θα είναι το 25% αυτής της τεχνολογίας του storage battery, δηλαδή θα έχει τουλάχιστον 25% της εγκατεσχημένης ισχύς για έργα τέτοιας τεχνολογίας στην Ευρώπη και ακόμα περισσότερο προβλέπεται ότι αυτό θα περάσει το 35% ως το 2030. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Οφείλεται στο πολύ ισχυρό και καθιερωμένο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας που υφίσταται τα τελευταία χρόνια, καθώς και την πολύ ισχυρή ανανεώσιμη ανάπτυξη αυτής. Αυτά από μένα. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα περισσότερα, αλλά σέβομαι τον κύριο Παναγούλη και το λόγο που μας ζήτησε να επισπεύσουμε την παρουσίασή μας.